Κύριε Πλευτά, κύριε Υπουργέ, κύριε Ταξίαρχε, κύριε Πρίτανη, κυρία Πρόεδρε, επίτιμε Πρόεδρε της Ένωσης Πόλης της Αθήνας, αγαπητοί φίλοι, κύριε Κασότη, καλώς ήρθατε. Δύο τόμοι αφιερωμένοι στους πρωτοπόρους των δεκαετίων μετανάστες της Αμερικής που άνοιξαν τον δρόμο στους απογόνους και σε εκείνους που τους ακολούθησαν. Άξια κάθε επένδυση η πρωτοβουλία του Προέδρου Μανώλη Μακρύ και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών των Δεκανήσων να προχωρήσουν στην έκδοση αυτών των τόμων. Πρέπει να αναφέρουμε τα αξιόλογα μέλη της δωδεκανηστιακής κοινωνίας, όπως η Γιάννης Παπαχριστοδούλου, ο Νίκος Κωνσταντινίδης, η Χρυσούλα Ζουβά, η Τίτσα Ρεπίνου, ο Αριστείδης Μιαούλης, που αξιολόγησαν το έργο σας και το στήριξαν στη συνέχεια. Από πλευράς μας, όλα τα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου του Φιλιτά και ο πρόεδρος μας, ο κ. Κώστας Ιωάννου, πήραμε ομόφωνη απόφαση προκειμένου να προχωρήσουμε στην απόψινή παρουσίαση και είμαστε βέβαιοι ότι εκφράζουμε όλα τα μέλη μας που παρευρίσκονται, γιατί η έρευνα και η καταγραφή των αποδήμων στην Αμερική δεν αφορά μόνο ένα νησί του Δωδεκανησιακού Συμβουλεύματος, αλλά όλα τα νησιά και την ΚΟ. Αναφέρονται πολλά ονόματα και εγώ από γνωστές μας οικογένειες, αλλά και από την οικογένεια του καθενός μας. Μακρινοί ή κοντινοί συγγενείς μας θυμίζουν ιστορίες που ζήσαμε ή μας διηγήθηκαν παλαιότεροι. Με συγκίνηση είχα και εγώ ονόματα συγγενών. Η αξιοθαύμαστη και πολύχρονη έρευνα και καταγραφή του Μανώλη Κασότη δεν περιορίστηκε μόνο για την Κάρπαθο, την ιδιαίτερη την πατρίδα, αλλά και για τα άλλα νησιά και δείχνει έτσι τη δύναμη του Δωδεκανήσιου, την τόλμη του, την εργατικότητά του και τη μετατροπή του πόρου και τη νοσταλγία για την πατρίδα σε δημιουργική ενασχόληση με απότερο σκοπό την επιστροφή ή τουλάχιστον τη βοήθεια και την προσφορά στην πατρίδα και τους οικείους. Στο βιβλίο του Μανώλη Κασότη δίνεται ο τόπος και ο χρόνος, αλλά και οι συνθήκες κοινωνικές και οικονομικές που ανάγκαζαν τους Δωδεκανήσιους να αναζητήσουν καλύτερη τύχη σε άλλους μακρινούς τόπους. Στη συνέχεια θα τους βρει κανείς σε ανθρακορυχία, εργοστάσια, επιχειρήσεις, εστιατόρια και όπου αλλού μπορούσαν να εξασφαλίσουν καλύτερες οικονομικές συνθήκες. Συγκινητικές οι αναφορές στις οικογένειες και στο ρόλο της μάνας που χαρακτηρίζεται κυβωτός των ορισμάτων της ελληνικότητας. Έτσι τονίζει αυτό το θέμα και τη συμβολή της δωδεκανήσιας μάνας ο Μανώλης Μακρύς στον πρόλογο του. Η παρουσία εδώ του συγγραφέα, όσο και του Νίκου Τσινέ και όσο και των αποδήμων παρευρίσκονται απόψε, δηλώνει την αφοσίωση και την αγάπη στην πατρίδα και είναι βέβαιο πως αυτή η φλόγα που μεταδίδουν και στους απομόνους που ζουν και αναπτύσσονται στην Αμερική. Στο Β' τόμο, όπως θα πάρει το βιβλίο, υπάρχουν οι κατάλογοι των ονομάτων των πρώτων μεταναστών και είναι να θαυμάζει κανείς όχι μόνο τον αριθμό αλλά και την ελληνικότητα που μετέφεραν στην τόσο μακρινή για μας Ήπειρο. Κοντά στα έτοιμα, τη γλώσσα, τις παραδόσεις, είναι αξιοτάχαστο που θα βρουν ονόματα ελληνικά σε πόλεις, πλατείες, δρόμους και αλλού. Όλα παρμένα από την ελληνική μυθολογία και βέβαια θα τα αναλύσουν καλύτερα οι ελληνικοί εισηγητές, όπως είναι ο καθηγητής και πρόεδρος των Απανταχού αποδήμων, ο κύριος Νίκος Τσινές, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Καλιφόρνια και ο πολυγραφότατος φίλος και ιστορικός της πόλης μας, κύριος Βασίλης Χατζηβασιλείου. Δεν μπορεί να μην συγκινηθεί κανείς τον τρόπο με τον οποίο έγινε η απόδοση τιμών κάθε φορά που γίνονταν συναντήσεις ανάμεσα στους δωδεκανήσιους αποδήμους και στις εκεί παροικίες. Εκ των προτέρων, συγχαίρουμε σαν φιλητά στον συγγραφέα, κύριο Μανώλη Κασιώτη, τους εκλεκτούς παρουσιαστές, τη στέγη γραμμάτων και τεχνών των Δεκανήσου και περιμένουμε τις αναλύσεις και τους σχολιασμούς τους. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω μερικούς τύπους από τα ποίηματα που έχει γράψει ο Κώστας Γαμάλιας, πρώην πρόεδρος του πολιτιστικού μας ομίλου Φιλικά. Ύμνος των μετανάστη σε κάθε Έλληνα. Σήμερα αφήνω τη στεριά, δώστε γονή μου την ευχή σας. Φεύγει στη μαύρη ξενιδιά, άντρας να γίνει το παιδί σας. Δεν θέλω δάκρυ να γυρά, στο κουρασμένο σας το χέρι, μόνο μια προσευχή ψηλά,
να με δροσίζει σαν αγέρι. Τη αρμαστή τη μυρωδιά, στον κόρφο κρύβω με το χέρι και του πορδού την ευωδιά, στο σώμα μου να το κοντέρι. Χορέψτε το μελαχρινό, πλάι στην Εύη και την Άννα, πιείτε κρασί με μυστικό. Πατέρα, φεύγω, γεια σου μάνα. Το έγραψε το 1999. Ο κ. Κώστας Λαμάκης, αν θέλει, θα κάνει μια τοποθέτηση. Παρακαλώ τον κύριο Κώστα, έτσι ναι.